Το όνομά του είναι Γεώργιος Σαρμπινόφ. Ζει και εργάζεται στη Βουλγαρία. Είναι όμως ένα δικό μας παιδί. Ένα παιδί εδώ από την πόλη της Καβάλας. Είναι ένας personal trainer, ο οποίος η πειθαρχία για αυτόν είναι η καθημερινότητά του. Τα λόγια είναι φτωχά. Θα μας πει ο ίδιος για τη ζωή του, για την ιστορία του, αλλά και για το ιδιαίτερο επάγγελμα που έχει επιλέξει. Σε καλωσορίζω. Το λέω πάντα ότι τα παιδιά τα οποία ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα έχουν πολύ μεγάλη αξία για όλους εμάς που τα γνωρίζουμε και πρέπει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια τους και κάνουν κάτι παραπάνω. Χαίρομαι που έχουμε κοινά βήματα στην πόλη, σε αυτή την πόλη την οποία όλοι αγαπάμε, την Καβάλα. Και φυσικά που έχεις διάλεξει μια άλλη πλέον ζωή, εκτός της χώρας μας, στο εξωτερικό, και που πλέον δουλεύεις, εργάζεσαι και ζεις εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ξεκίνησες λοιπόν από την πόλη μας, ποιες ήταν οι πρώτες εικόνες που πήρες από αυτήν την όμορφη πόλη για να εξελιχθείς και πλέον σιγά σιγά να καταλήξεις να γίνεις ένας personal trainer και όχι μόνο, που δίνεις καθοδήγηση στον κόσμο για την ζωή τους, για την υγεία τους, έτσι, για όλα αυτά που είναι απαραίτητα για μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να παρουσιαστώ και εγώ στο ευρύ κοινό. Λέγομαι Γεώργιος Σαρμπινόφ. Έχω μεγαλώσει εδώ στην πόλη Καβάλα. Μέχρι το 2005 ήμουνα εδώ πέρα. Τελείωσα το σχολείο και το λύκειο. Και το 2005 έφυγα στη Βουλγαρία για σπουδές. Ξεκίνησα εκεί τις σπουδές μου και τελείωσα με επιτυχία την Γυμναστική Ακαδημία Σόφιας με δύο ειδικότητες, προπονητική και καθηγητική. Ήμουνα και καθηγητής στο σχολείο, αλλά μου προτείνανε πολύ καλό συμβόλαιο με ένα από τα μεγαλύτερα γυμναστήρια της Σόφιας. Και το 2011 υπογράψαμε συμβόλαιο και έμεινα εκεί μόνιμα και εργάζομαι σαν personal trainer και όχι μόνο. Είμαι και μασέρ. Ασχολούμαι με το conditioning training, microfit, με ό,τι έχει να κάνει σχετικά με την εξέλιξη και αναπαραγωγή του σώματος. Για να φτάσεις να τελειώσεις το σχολείο και να ξεκινήσεις να σπουδάζεις, τι ήταν αυτό που έτσι λίγο ιντριγκάρισε τον Γιώργο για να ασχοληθεί με όλα αυτά? Είχε κάποια βιώματα από το σπίτι, είχε κάποιες εικόνες? Πώς κατέληξε να ξεκινήσει να σπουδάζει και να φύγει στη Σόφια? Η εξέλιξη ήταν το εξής, ότι είχα πολύ μεγάλη αγάπη με τη γυμναστική και ήταν η Ακαδημία Σόφιας η πιο εξακουστή ακαδημία που με προέλκυσε να πάω εκεί και η αγάπη μου δεν έφευγε από την καρδιά μου. Αυτό με προώθησε να φύγω στο εξωτερικό και να εξελιχθώ. Και δεν μετανιώνω ούτε ένα λεπτό που πάτησα εκεί. Είχες όνειρα και σχέδια τα οποία εκτός από τη γυμναστική θα ήθελες να κάνεις τα χρόνια που βρισκόσουν εδώ στην Καβάλα? Είχες και κάτι άλλο σαν πλάνο στο μυαλό σου ή ήθελες γυμναστική να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα? Στην αρχή ξεκίνησα από κάτι άλλο. Ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα της υγείας και συγκεκριμένα του φαρμακοποιού, αλλά δεν εξελίχθηκα σε αυτόν τον τομέα λόγω αγάπης, ότι έδινα προτεραιότητα στο σώμα μου, σε αυτό που πραγματικά αγαπούσα. Και γι' αυτό και εξελίχθηκα ακριβώς αυτό. Εξίσου θέλω να πω εδώ την εξής έκφραση, ότι κάνε αυτό που αγαπάς και άστο να σε σκοτώσει. Και το ακολούθησες? Ναι, ναι. Ήσουν καλός μαθητής? Αυτό που λες δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις πολύ καλές βάσεις για να πεις ότι θα το ακολουθήσω, αλλά πάνω σε αυτό δεν θα το αφήσω να με σκοτώσει, άσχετα αν το λέω ουσιαστικά, έτσι είναι? Έτσι είναι. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κυριολεκτικά, αλλά είναι ότι θέλει πολύ μεγάλη δύναμη. Δύναμη για να ακολουθήσεις αυτό που θέλεις και ο στόχος σου να είναι πάντα ο Κύριος, αυτός που θα σε καθοδηγεί. Θα κλείσεις τα μάτια και θα δεις ένα καθαρό εαυτό σου με αυτό που θέλεις να είσαι στην ουσία και το κυνηγάς μέχρι τέλους. Δυσκολίες στη ζωή σου πολλές? Κατάφερες μέσα από αυτές να ξεπεράσεις τα όρια σου? Η αλήθεια είναι ότι είχα κάποιες δυσκολίες.
Αυτό που με κυρίευσε ήταν η αυτοπιθαρχία, η συγκράτηση, η αυτοπεποίθηση, αυτό ότι είμαι από μικρός καλός αθλητής και κυνηγάω τους στόχους μου και τα όνειρά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου για αυτό που με μεγάλωσαν και με στήριξαν συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δεν μου έχει λείψει κάτι. Παρ' όλα αυτά, με τον τρόπο τους, μου έκφρασαν ότι αυτό που πρέπει να κάνω, να το κάνω μέχρι τέλους και να εξελιχθώ όσο μπορώ. Και αυτό εγώ το καταλάβαινα σταδιακά και αυτό με έδινε κουράγιο να συνεχίσω και να μην σταματήσω ποτέ και κάνω αυτό που κάνω. Οι γονείς σου με τη γυμναστική είχαν κάποια γνώση ή όταν τους το είπες ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό, σου είπανε εντάξει αγόρι μου να το βάλεις, αλλά μήπως να θες και τις προτεραιότητες του φαρμακοποιού, έτσι, μήπως πρέπει να ακολουθείς κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ναι, ότι στην αρχή άρχισα να κάνω κάτι που ήθελαν οι άλλοι, αλλά μου ήρθε, ας το πω, κάτι στο καλό που πρέπει να ακούς την καρδιά και το μυαλό. Και δεν μπορείς να κάνεις πάντα κάτι για τους άλλους, πρέπει να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Στην ουσία, χωρίς να θέλουμε, δεν αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είμαι δυνατός να κάνω είναι στο να μεταβάλω αυτό το μάθημα ζωής, να δίνω στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου ή στον πελάτη να καταλάβει ότι πρέπει να αφιερώνει χρόνο για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους μόνο, γιατί η καθημερινότητα μας πιέζει, μας πατάει και χάνουμε τον εαυτό μας. Μας τραβάει, χάνουμε τον εαυτό μας και δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, καμιά φορά ίσως και πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Και αυτό ίσως σε αυτό το κομμάτι, το ομιλητικό, έχω τη δύναμη να αποτρύνω αυτό να το κάνει και τους καθοδηγώ, τους βοηθώ. Ξέρουν ότι έχουν μεγάλο στήριγμα, κάποιον καθηγητή, τον οποίο μπορούν να στηρίζονται πάνω του και να είναι σταθεροί σε αυτό, γιατί όταν φεύγεις σε ένα πόλεμο χωρίς όπλα, είσαι πάντα χαμένος. Αν έχεις και τάγκ πίσω σου, δεν φοβάσαι κάτι, σπάς τείχους. Στον τόνο της φωνής σου και στην έκφραση, μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί εάν μπορέσεις να το καταφέρεις με τον σωστό τρόπο. Πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σου έχεις καταφέρει με τον τρόπο σου, με την εμπειρία και με τα αρνητικά και με τα θετικά, να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κρεμόταν από μία κλωστή και άλλαξαν ουσιαστικά τον εαυτό τους 100%. Και δεν είναι ένας και δύο. Είναι, ίσως έχουμε πιο πολλά, δεν φτάνουν τα δάχτυλα των χεριών μας. Είναι από την αγάπη, από την αγκαλιά, από την καρδιά, από τα μηνύματα που στέλνει ο άνθρωπος, που έχω βοηθήσει άτομα και με έχουν κάνει κυριολεκτικά σαν Θεό, ας το πούμε έτσι, γιατί είμαι κάποιο κομμάτι της ζωής τους με αυτά τα λόγια, το χρόνο που έχω αφιερώσει για τον λόγο ότι όταν έρθει κάποιος καινούριος πελάτης θέλει να ασχοληθεί με κάτι, η πρώτη ερώτηση που το ρωτάω είναι γιατί είσαι εδώ. Γιατί είσαι εδώ. Τι θέλεις να κάνεις. Και του κόβω τα πόδια από την αρχή, λέγοντάς του ότι αν αφιερώσεις χρόνο για τον εαυτό σου, θα αφιερώσω κι εγώ χρόνο από τον εαυτό μου για σένα. Και έτσι βοηθάω ένας τον άλλον. Του καταφέρνουν αυτό ή πολλές φορές είναι αρνητικοί, όταν τους το λες. Η αλήθεια είναι το εξής, ότι δίνω κάποιο όριο χρόνου, τον οποίο αν τον υπερβάλλει, βλέπω τι επαφή έχουμε και τι κάνει από αυτά που κάνω. Έτσι δεν χάνω και εγώ τον χρόνο μου σε μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτός δεν βλέπει τα αποτελέσματα που θέλει. Τι σημαίνει να είναι personal trainer κάποιος? Εδώ αναφερθήκαμε σε πολλά πολλά διαφορετικά κομμάτια, τα οποία είναι το ψυχικό κομμάτι, είναι το σωματικό κομμάτι, είναι το κομμάτι της υγείας. Όλα αυτά μαζί πώς μπλέκονται σε έναν όρο που ονομάζεται personal trainer? Personal training και personal trainer, η ίδια η λέξη σημαίνει, είναι δύο λέξεις, προπονητής και ατομικός. Αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι ένας προπονητής ατομικός, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο πνεύμα, στο σώμα και στο μυαλό του άλλου και δεν είσαι μόνο ο προπονητής που θα δει τις 2 ώρες στο γυμναστήριο, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλάζει ο ρόλος. Γιατί εσύ, σαν personal trainer, όπως εγώ, ασχολούμαι το τι θα φάει,
πόσες ώρες θα κοιμηθεί, αν έχει καλό ύπνο, καλή προσωπική ζωή, αν το τι λάθη κάνει, τα σφάλματα, να μην τα κρύβει, να μην λέει ψέματα στον εαυτό του, απλά να τα μοιράζεται και να ξέρω πού είναι τα λάθη για να μπορούμε να τα διορθώνουμε. Και όταν βλέπει τα λάθη, ο ίδιος δεν τα επαναλαμβάνει, γιατί γνωρίζει ότι είναι λάθη. Να, είναι σωστά. Νομίζει ότι κάνει κάτι λάθος, δεν κάνει κάτι σωστά, μου το μοιράζεται, βλέπουμε το λάθος και το λύνουμε. Λάθη υπάρχουν πάντα, αλλά και επίλυση με τη βοήθειά μου βρίσκεται. Όταν όμως δεν υπάρχει επαφή και κρύβεις κάτι, έφαγα σήμερα, ας πούμε, ένα σοκολατάκι ή κάτι, στο θέμα διατροφής μπορεί να μεταβάλει. Ή, ας πούμε, σήμερα βγήκα έξω, δεν κοιμήθηκα 8 ώρες, αυτές οι 2 ώρες που ίσως έπρεπε να κοιμηθείς, θα επιβάλλεις την προπόνησή σου, στον τρόπο σκέψης σου, στον τρόπο ομιλίας σου κτλ. Στα αισθήματά σου. Οπότε είναι όλα βασικά. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα σου κόψει τα πόδια αμέσως σαν στρατιώτης, αλλά θέλω αυτά που λέω να υπακούνται. Η πειθαρχία είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι μεταξύ των δύο. Εσύ πρέπει να επιβάλλεις την πειθαρχία, ο άλλος πρέπει να αντιμετωπίσει την πειθαρχία. Εκεί έρχονται αυτά που είπες, τα μικρά λαθάκια, τα οποία χαλάνε ουσιαστικά τη σχέση. Πες μου λιγάκι στο θέμα της αντιμετώπισης. Φωνή, μαλώνω, μιλάω όμορφα. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό και τελικά το αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για ένα αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε, να βγει και να φαίνεται η δουλειά του ανθρώπου που βρίσκεται από πίσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ερώτηση και θέλω να πω τώρα το εξής, ότι ο τρόπος μου είναι πολύ καλά μελετημένος. Είμαι άτομο που πάντα μετράει 3 φορές και μία κόβει. Και επειδή ένας καλός προπονητής δεν είναι μόνο καλός προπονητής σε άσκηση, σε διατροφή, είναι και καλός ψυχολόγος, μελετάς τον άνθρωπο, μιλάς, πάντα δεν θα δουλέψει κάτι που δούλεψε σε κάποιον άλλον, ειδικά θέμα φύλου, ειδικά θέμα ηλικίας, ειδικά θέμα τρόπου ζωής και πάρα και πάρα πολλά άλλα. Ο τρόπος μου είναι ότι πάντα, μα πάντα σχεδόν, δίνω προσωπικό παράδειγμα. Ναι, σωστά. Και στην τελική, τι πιο καλό από αυτό ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος με αυτοπεποίθηση, με πειθαρχία, να παίρνεις παράδειγμα από αυτό και θέλεις να σου είναι πρότυπο. Έτσι ώστε αυτά τα λόγια που λέω, βλέπω ότι είναι σαν μαχαίρια, τα οποία χαράζονται σε αυτούς. Και βλέπω ότι απέναντι το καταλαβαίνουν. Σίγουρα, σαφώς. Και αυτό ίσως τους κερδίζει. Είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες. Τι πιστεύεις πλέον ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, στα χρόνια που έρχονται και με βάση την εμπειρία που έχεις ήδη, αλλάζεις και εσύ τον εαυτό σου? Σίγουρα τίποτα δεν μένει σταθερό. Ανεβαίνει προς τα πάνω, αλλάζουμε κι εμείς. Αυτό που εισέρχεται σε μένα είναι από τα λάθη των άλλων. Και όταν βλέπω λάθη, τα οποία παραλαμβάνονται και από άλλους, σημαίνει ότι εδώ δεν πρέπει να πατήσουμε εμείς. Και αυτό, με μία λέξη, λέγεται εμπειρία. Την μοιράζομαι και πολλές φορές, όχι μόνο σαν παράδειγμα δίνω τον εαυτό μου, αλλά δίνω σαν παράδειγμα και τους πελάτες μου που έχουν πατήσει ήδη. Μάλιστα. Σε αυτή τη λαμπούπα. Μια ζωντανή εμπειρία. Και το λέω και λέω, δες, το καταλαβαίνει και αυτό βοηθάει στην εξέλιξη των γεγονότων και την ανάπτυξή μου και όχι μόνο, αλλά και στη δουλειά μου. Ξέρω όμως ότι σου αρέσει να κάνεις πολλά πράγματα και παράλληλα ασχολείσαι και με κάτι ακόμα, το οποίο ο χρόνος δεν φτάνει, όμως εμείς είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί ένας ρόλος και τηλεοπτικός μπορεί να σε χαρακτηρίσει για την πειθό σου, για την πειθαρχία σου, γιατί όλα αυτά μπλέκονται ουσιαστικά, ακόμη και σε ένα απλό γύρισμα. Και τα σχέδιά σου για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω αυτό που κάνω, γι' αυτό και το κάνω. Πάντα υπάρχει ένα ταξίδι που θα ήθελα να κάνω και
Εκτός από αυτό που ασχολούμαι, βρίσκω χρόνο και ασχολούμαι με πολλά άλλα πράγματα, όπως με το μασάζ, με τις ταινίες. Κάνουμε κάποιες κασκάντες. Μου αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Λόγω εμφάνισης, μαλλιών, το στυλ μου, το σώμα μου είναι πολύ... Και ότι δεν σου αρέσει να κάνεις ένα πράγμα, αλλά πολλά πράγματα μαζί. Δεν σταματάς. Οι προπονήσεις που κάνω είναι πολύ μελετημένες, πολύ αυστηρές για μένα, πολύ προσεκτικές και μου αφήνει αυτό το δικαίωμα, μου δίνει αυτό το δικαίωμα να εξελιχθώ σε αυτά ακριβώς που χρειάζονται κάποιοι παραγωγοί και αυτά να τα δείξω, να τα προβάλλω. Γιατί πιστεύω είμαι διαφορετικός. Δεν βλέπεις καθημερινά άνθρωπος σαν εμένα και αυτό το γνωρίζω για το λόγο ότι έχω ζήσει. Ωραία. Σε δύο ταινίες λοιπόν σε έχουμε δει, αν δεν κάνω λάθος. Και τι ευελπιστούμε για το μέλλον? Έχω σχέδια, επειδή έχουμε και προτάσεις, να μην σταματήσω να κάνω ακόμα αυτά που κάνω. Κρύβουμε κάτι μεγάλο σε μια μεγάλη παραγωγή. Έτσι. Θα μας δείτε σύντομα. Σύντομα. Και ας μείνει λίγο έτσι έκκληση για το κοινό. Παράλληλα μπορούν έτσι να με ακολουθούν και στις σελίδες και στα... Και η σελίδα που έχεις που είδα είναι εκπληκτική, σαφώς. Οπότε, αν είναι αρεστός από μένα... Θα κάνεις και άλλα περισσότερα πράγματα. Α, αυτά έτσι. Δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Σαφώς τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά που ξεκινούν από αυτή την πόλη και εξελίσσονται τόσο πολύ και τόσο μακριά από μας, αξίζουν πραγματικά γιατί ξεπερνούν τα όρια τους. Και ένα σφίξιμο χεριού, ένα μπράβο, νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για σας. Ευχόμαστε να σας ξαναφέρουμε πίσω κάποια στιγμή σε αυτή την πόλη. Με καλές προϋποθέσεις, φυσικά. Ποτέ, καλή επιτυχία, λοιπόν, σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.